Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα συναρπαστικό ταξίδι στη σφαίρα της γνώσης. Σήμερα ταξιδεύουμε στα βάθη του σύμπαντος, όπου θα συναντήσουμε μερικά από τα πιο ογκώδη αντικείμενα που γνωρίζει η ανθρωπότητα. Τις μεγαλύτερες μαύρες τρύπες του σύμπαντος. Θα συγκρίνουμε τα μεγέθη τους με τον ήλιο. Ξεκινάμε με έναν ταπεινό μπλε πλανήτη, τη Γη, φωλιασμένο στην απεραντοσύνη του διαστήματος. Και εκεί κοντά έχουμε το ακτινοβόλο αστέρι μας, τον ήλιο, ένα κολοσιαίο ουράνιο σώμα που κρατά το κλειδί της ζωής στο ηλιακό μας σύστημα. Η μάζα του ήλιου είναι περίπου 333.000 φορές μεγαλύτερη από αυτή της Γης. Φανταστείτε αυτό, θα χρειαζόταν ένα εντυπωσιακό σύνολο 1,3 εκατομμυρίων πλανητών στο μέγεθος της Γης μαζί για να φτάσουν τον όγκο του ήλιου. Η τεράστια κλίμακα προκαλεί δέος. Η πρώτη μας στάση είναι στο 1601 συν 3113, ένα νάνο γαλαξία που φιλοξενεί μια μαύρη τρύπα με μάζα ισοδύναμη με 100.000 ήλιους. Φανταστείτε, μια μαύρη τρύπα με τέτοια τεράστια μάζα περιορισμένη σε ένα χώρο μικρότερη από το γνωστό μας ήλιο. Τώρα ας στρέψουμε την προσοχή μας στο μεγάλο φινάλε, την κολοσιαία μαύρη τρύπα γνωστή ως τον 618. Αυτή η υπερμεγέθης μαύρη τρύπα υπέρτερη όλων όσων έχουμε δει μέχρι τώρα, με εκπληκτική μάζα 60 δισεκατομμυρίων φορές μεγαλύτερη από αυτή του ήλιου μας. Το τεράστιο μέγεθός της είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Σας ευχαριστώ που με συνοδέψατε σε αυτό το κοσμικό ταξίδι. Σας προτείνω να παρακολουθήσετε το βίντεό μου «Σύμπαν, τι πραγματικά είναι?». Θυμηθείτε να πατήσετε like, να κοινοποιήσετε και να εγγραφείτε για περισσότερα ουράνια θαύματα. Μέχρι την επόμενη περιπέτειά μας, συνεχίστε να εξερευνάτε τα μυστήρια του σύμπαντος.